Κορίτσα, έκανα και την πέμπτη μου σειρά, έχω κάνει τις τρεις μου αλυσίδες, θα περάσω απέναντι ένα, δύο, στην τρίτη μου στην κορφή, θα βάλω το βελονάκι μου και θα κλείσω και τις δύο μου δουλειές με ένα βουβό. Θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω κλωστή, ώστε να κλείσω και τις δύο μου δουλειές με ένα άρρηκτο. Στη συνέχεια, τρεις αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στο κενό μου, τρυπίτσα και θα κάνω μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω άλλα δύο ποδαράκια και τώρα στην αποκάτω μου σειρά έκανα τρεις αλυσίδες. Σε αυτή τη σειρά θα χρειαστεί να κάνω τέσσερις αλυσίδες, δύο, τρεις, τέσσερις, θα πάρω κλωστή, θα περάσω απέναντι ώστε να ξανακάνω τα δύο μου ποδαράκια, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα ξανακάνω άλλα δύο ποδαράκια. Με αυτό τον τρόπο θα τελειώσω και την έκτη μου σειρά. Λοιπόν κορίτσα, τελείωσα και την έκτη μου σειρά, έκανα τις τέσσερις μου αλυσίδες, θα περάσω απέναντι, θα βάλω όπως είπαμε το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω με ένα βουβό, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου και θα κάνω ένα άρρηκτο. Τώρα, στην έβδομη μου σειρά θα κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα να κάνω ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω στην ίδια τρυπίτσα και θα κάνω άλλα δύο ποδαράκια. Ένα και ένα δύο. Τώρα στην αποκάτω μου σειρά έκανα τέσσερις αλυσίδες. Εδώ θα κάνω πέντε. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Έκανα τις πέντε μου αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου και θα κάνω δύο ποδαράκια. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι άλλα δύο ποδαράκια. Αυτό θα το κάνετε μέχρι να τελειώσετε την έβδομη μας σειρά. Έκανα τις τελευταίες μου πέντε αλυσίδες, όπως είπαμε στην τρίτη αλυσίδα το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω με βουβό, πηγαίνω δίπλα, βάζω το βελονάκι μου και κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο. Συνέχεια τρεις αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή και πάω και κάνω ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω στο ίδιο σημείο, θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Στην 7η μου σειρά χρειάστηκα να έχω 5 αλυσίδες. Στην 8η θα αυξήσουμε την αλυσίδα κατά μία, δηλαδή εδώ που έχω 5 θα τις κάνω 6. 2, 3, 4, 5, 6, θα πάρω κλωστή, θα περάσω απέναντι. Θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα κάνω άλλα δύο ποδαράκια. Ένα και ένα δύο. Με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα τώρα, θα κάνετε γύρω-γύρω και την 8η μας σειρά. Λοιπόν, κλείνουμε και την 8η μας σειρά, έχω κάνει τις 6 μου αλυσίδες, θα περάσω απέναντι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω με βουβό. Όπως σας έχω δείξει να κλείνετε, θα περάσουμε απέναντι πάλι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή και θα βγάλω και τις δύο μου θηλιές κλείνοντας με ένα άρρηκτο. Πάμε στην 9η μας σειρά, έχω κάνει 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα πω στην τρυπίτσα, θα κάνω ένα ποδαράκι, άρα θα έχω 2 μαζί με τις αλυσίδες μου. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στην τρυπίτσα μέσα και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή άλλο ένα ποδαράκι. Κορίτσα, στην αποκάτω σειρά κάναμε 6 αλυσίδες, εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 και 1, 7. Αυξάνουμε για να μην μας μαζέψει το πλεκτό, κάνουμε ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα ξανακάνω άλλο ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και ξανά θα κάνω άλλα δύο ποδαράκια. Ό,τι έκανα τώρα στην αρχή, τις
ένα της μου σειράς, θα το κάνω γύρω-γύρω. Κοιτάξτε, ως εδώ, βλέπετε, δεν μου μαζεύει καθόλου, άρα είμαστε σωστά. Συνεχίζουμε σε λίγο. Έκανα τις 7 μου αλυσίδες στην ένατη μου σειρά, θα περάσω απέναντι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και από την άλλη μου θηλιά, ώστε να κλείσω με ένα βουβό. Θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω τις 2 μου θηλιές με ένα άρρηκτο. Έχουμε κάνει κορίτσα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, πάμε στη 10η μας σειρά, η οποία θα είναι 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα και θα κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι και άλλο ένα, 2 ποδαράκια. Στην από κάτω μου σειρά έκανα 7 αλυσίδες, που σημαίνει ότι στην από πάνω μου, 2, 3, 4, 5, 6, 7, στην από πάνω μου θα κάνω 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα περάσω απέναντι, θα βάλω το βελονάκι μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο πάλι άλλο ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα να κάνω άλλα 2 ποδαράκια. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι να τελειώσω και την ένατη μου σειρά. Τη 10η, συγγνώμη μου, σειρά.